please. No other fine dining establishment is gonna hire you, so please adjust your attitude. Okay. So let me see it. Αυτό που έχω παρατηρήσει στη δική μας βιομηχανία, που έχει αλλάξει πραγματικά πάρα πολύ από τότε που ξεκίνησα εγώ να δουλεύω στο Λονδίνο και Αμερική, που ήταν πριν 10 χρόνια, 8-10 χρόνια, είναι το ότι πλέον έχουν εξαφανιστεί τα σύνορα. Ακόμα και για blockbusters έρχονται να γυρίσουν στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα προφανώς να υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση από Ευρωπαίους ηθοποιούς, συν το Netflix, συν όλες αυτές τις πλατφόρμες. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται, γιατί θεωρώ ότι το σινεμά, όπως και οι καλές σειρές, δεν είναι πολύ, είναι ο κόσμος, πρέπει να είναι πολύ multicultural. I just saw that woman leave our house. I knew I needed someone, and I knew I was going to play Lena, and I needed someone for the character of Maria that I had good chemistry with and a good rapport that we could easily sit down and basically say, like, this is the scene, let's do it, and we could find it in 5 minutes. And I knew the one person to call, and that was Tanya, because obviously if you've lived together, you share that kind of rapport with each other. And so I called her, and before I could say anything, she literally said, I'll do it. Which is, you know, a huge leap of faith from her end, and so much trust. Because again, it's an independent film, it's an unusual story, an unusual way of telling a story. And it took a lot of trust from her end. And she gave me that trust. So I will be forever grateful when it comes to that. And I think she's amazing in, as Maria. To free yourself, free yourself! Yay! Το χτίσαμε λίγο πάνω στη σχέση μας, ενώ δεν έχουμε καμία σχέση με τους χαρακτήρες, ούτε εγώ με τη Μαρία, ούτε η Πία με τη Λένα. Πήραμε ουσιαστικά τη σκαλέτα και σε κάθε σκηνή συζητούσαμε και λέγαμε, okay, αυτή είναι η σκηνή, αυτό γίνεται, τι θα πούμε. Και κάπως έτσι μας βγήκε. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και τόσο, ξέρεις, φρέσκια ταινία, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ανθρώπινο και βαθό στοιχείο. Ξεκίνησε σαν ιδέα πολύ πριν το hashtag MeToo. Νομίζω από τη μία προφανώς και δεν θα έπρεπε καν να μιλάμε για δικαιώματα γυναικών το 2019. Θα έπρεπε δηλαδή να είναι πασιφανές ότι υπάρχουν ίδιοι μισθοί στο σινεμά για τις γυναίκες, το οποίο όπως και για τους άνδρες. Θα έπρεπε το θέμα το ότι αυτό είναι το όριο και αυτό είναι sexual harassment να έχει λυθεί νομίζω από το 70. Ξέρεις, να έχει αλλάξει πολύ η δυναμική, ιδίως στο δυτικό κόσμο. Οπότε, αν και λίγο καθυστερημένα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το ότι έχει γίνει όλο αυτό, γιατί πραγματικά έχει δημιουργήσει και ένα τελείως καινούριο κύμα ευκαιριών και δικαιωμάτων, αν θέλεις. Και βλέπεις λαμπρές γυναίκες που σκηνοθετούν, όπως η σκηνοθέτηση που έκανε το Καπερναούμ, η Λαμπακή. I hope the movie adds to the conversation about female empowerment and feminism and equality. I mean, to be honest, the reason why I made this movie and the reason why I got to be a director was that I was very frustrated as an actor. I felt like the parts that I were offered and that I got to play were very shallow and superficial and not challenging enough. And I felt whenever there was a role that was actually interesting, everyone was going crazy and wanted to play that role. And I felt like if I created my own content, I could maybe give myself a bigger platform. And at the same time, I also felt like women need more representation than just being the girlfriend or the decoration in the background. Should I put on some music? You know, why don't we just get naked? Η αλλαγή, η μετάβαση πολλές φορές είναι πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολο να το κάνεις γιατί είναι κάτι άγνωστο, ακόμα και η ευτυχία για πολλούς από εμάς. Οπότε νομίζω ότι η ταινία πραγματεύεται την συγκεκριμένη περίοδο δύο ανθρώπων, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα κομβικά σημεία έρχονται στη ζωή μας, τουλάχιστον δύο φορές, που είναι ακριβώς πριν την αλλαγή. Που κάπως ξεσπίθεις τον εαυτό σου ότι έχω τα πάντα under control και τώρα θα κάνω αυτό και δεν με νοιάζει. Αλλά τα κάνεις όλα, πουτάνα. αλλά τέλος πάντων διαλύεις τα πάντα γύρω σου.
Και μέσα από αυτό, μέσα από τις απώλειες που έχεις, αντιλαμβάνεσαι και τις σχέσεις που δεν σου κάνουν, τις φιλίες που δεν σου κάνουν, το πόσο λάθος είσαι εσύ. Και μετά έρχεται, νομίζω, μία ανάσα αλλαγής. Κάνεις το upgrade στη ζωή σου. Οπότε είναι αυτή ακριβώς η φάση της ζωής τους. Change is scary. So most people chicken shit out, right? You go a little further and then you go like, oh, it's the unknown. Let's go back to the thing I know, but maybe I don't feel comfortable there. And I think when it comes to how I see myself, especially with this movie, I think I took a leap of faith. And everyone who was involved, Tanya took a leap of faith, our producer took a leap of faith. So I think we overcame that fear of the unknown. If you don't dare to fail, you'll never succeed, basically. You're very pretty. You're very pretty also. We create a really weird idea of how our life should look. You know, we create this idea that, because it's fake, right? Whatever you see on social media is, and everyone is on social media, is choreographed. It's not real. And it's everyone is extremely pretty because they put like tons of filters on it. Everyone is extremely successful, happy all the time, eating the best food all the time. And this is just like such a small frame of what their reality probably looks like. But everyone wants to live up to that. So everyone is comparing themselves with everyone else. And that creates unhappiness. Who's there? Who's there? I will call the police. Ο Πίτερ για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό project που έχω κάνει, όχι σαν ρόλος, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που σκηνοθετεί ένας άνθρωπος σαν τον Πίτερ, ο οποίος κανονικά, άμα τον γνωρίσεις, είναι σαν λογιστής. Δεν το λέω υποτιμητικά καθόλου, αλλά είναι καμία σχέση με την τρέλα που κουβαλάει στο κεφάλι του. Και επίσης έχω και πάρα πολλά να θυμάμαι από αυτό, γιατί ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου δουλειά μετά τη σχολή. Γυρίστηκε πριν το Skyfall. Και ήταν αυτό που, ξέρεις, ανέτρεψε και πολλά πράγματα μέσα μου. Και η πορεία του, αλλά και η αρχή του. Γιατί λέω, αν εντάξει, φυσικά και κάνω την πρώτη μου δουλειά με τον Toby Jones. Φυσικά και δεν ήταν πάντα έτσι. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι, ενώ έχουμε υπέροχους δημιουργούς, είναι ότι σε κάποιον που θεωρείται celebrity, δύσκολα θα έρθει κάποιος, όχι να προτείνει μια δουλειά, αλλά να πει θα ήθελα να σε δοκιμάσω για μια οντισιόν. Κάπως υπάρχουν κάποια στεγανά ότι αυτοί είναι οι ηθοποιοί που κάνουν κουλτούρα, αυτοί είναι οι ηθοποιοί που κάνουν καλό σινεμά και αυτοί είναι οι ηθοποιοί που βγάζουν λεφτά, ίσως. Και με χαροποιεί το ότι τα τελευταία 2 χρόνια αυτό αρχίζει να αλλάζει. Αγαπώ το σινεμά στην Ελλάδα, το παρακολουθώ πάρα πολύ. Έχουμε εξαιρετικούς σκηνοθέτες και δημιουργούς. Και ιδίως με αυτό που έγινε από πέρσι, με το tax rebate, νομίζω ότι θα γίνουν και πάρα πολλές παραγωγές στην Ελλάδα.